24ωρη αναβολή στις απολογίες των μελών του Διεθνούς Κυκλώματος Εισαγωγής και Διακίνησης Ναρκωτικών στην Κρήτη κρίθηκε επιβεβλημένη, γεγονός ενδεικτικό του όγκου της δικογραφίας και του σύνθετου χαρακτήρα των επιβαρυντικών στοιχείων που περιλαμβάνει. Οι 6 από τους 7 κρατούμενους επέστρεψαν στα κρατητήρια, ενώ το κατόφλι του ανακριτή πέρασε η 36χρονη σύζυγος του οδηγού της Νταλίκας. Απολογήθηκε για το φυτώριο υδροπονικής κάναβης και τα βαζάκια με το χασίς που βρέθηκαν στο σπίτι τους. Υπόθεση για την οποία της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι πριν αφαιθεί ελεύθερη. Εμφάνιση 1η και 15 και απαγόρευση εξόδου. Η κρίση αυτή αντιστοιχεί στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Πράγματι, η γυναίκα αυτή δεν σχετίζεται με το υπόλοιπο κομμάτι της εισαγωγής από το εξωτερικό κτλ. Αύριο καλείται να απολογηθεί το σύνολο των πρωταγωνιστών της υπόθεσης με το ναρκοφορτίο Μαμούθ, το οποίο έπεσε στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου με κινηματογραφικό τρόπο. Οι απολογίες των 4 πρωταγωνιστών μετατέθηκαν για αύριο, καθώς τα κατηγορητήρια δεν έχουν ακόμη πλήρως συνταχθεί εξαιτίας του όγκου της δικογραφίας, η οποία περιέχει στοιχεία από τις επίμαχες τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τις οποίες κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών. Είναι μια ογκοδέστατη δικογραφία, σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα αξιολογήσουμε το αποδεικτικό υλικό. Φυσικά δεν αποδέχεται τις πράξεις έτσι όπως το αποδίδονται. Το μόνο το οποίο έχει ομολογήσει και πράγματι από την αρχή κατέθεσε είναι ότι τον έστειλαν να παραλάβει 3 δέματα. Ό,τι και συνελήφθη. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Η δικογραφία χαρακτηρίζεται βαριά από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν να αντικρούσουν ένα δύσκολο κατηγορητήριο. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η δουλειά που έχει γίνει εδώ είναι ασυνήθιστα πολύ καλή. Είναι ασυνήθιστα πολύ καλή. Βλέπω μια δικογραφία η οποία έχει απ' όλα. Έχει και επισύνδεση, έχει και προσωπική παρακολούθηση, έχει και βρήματα και κατάσχεση την ώρα του συμβάντος, εξαιρετικά οργανωμένη δουλειά και αντιλαμβάνεστε ότι όσο περισσότερο κάνει καλά τη δουλειά της ιδιοκτικές αρχές, τόσο περιορίζεται η δραστηριότητα δικιά μας και οι δικές μας δυνατότητες. Την ίδια στιγμή, στη μάχη με τους ντόπιους βαρώνους της κοκαΐνης έρχεται να προσθεθεί νέο πλήγμα στο εμπόριο σκληρών ναρκωτικών από το τμήμα Χερσονήσου. Στα Πράσα πιάστηκε 19χρονος Αλβανός κακοποιός με ηχηρό πελατολόγιο στην ευρύτερη περιοχή. Ο 19χρονος έκρυβε σε τάπερ 130 γραμμάρια κοκαΐνης που είχε θάψει στη ρίζα ενός δέντρου σε χωράφι, μια ανάσα μακριά από τα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Τα συχνά πηγενέλα με το μηχανάκι του στο σημείο έγιναν αντιληπτά από τους αστυνομικούς της Χερσονήσου, οι οποίοι χθες τον έπιασαν στα Πράσα στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης με τη συμμετοχή κλιμακίου του ΤΑΕ Ηρακλείου. Στα ευρήματα της επιχείρησης συγκαταλέγονται 2 κινητά τηλέφωνα, 700 ευρώ και ζυγαριά ακριβίας.